ακόμη ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σε ένα βίντεο που δεν είναι vlog μας, όμως σας είπα στο τελευταίο vlog μας ότι θα ανεβεί. Βασικά λέω εδώ και πολύ καιρό ότι θα ανεβεί, αλλά να που ήρθε η ώρα του! Το προσπαθήσαμε πολύ, πολλές φορές, αλλά ελπίζουμε αυτή τη φορά το αποτέλεσμα να σας δαμείψει. Είμαστε λοιπόν στην Αερία Ψυχής στο Βόλο και στη συνεργασία με την Ευγενία Σαββίδου θα κάνουμε ένα βίντεο για τις εκρήξεις θυμού στα παιδάκια μας. Είπαμε θα ανεβάζουμε ένα βίντεο το μήνα με θέματα για παιδική ψυχολογία. Στο playlist Kids Psychology θα μπορείτε να τα βρείτε. Αυτό είναι το πρώτο μας, θα συνεχίσουμε με πολλά παρακάτω. Καλώ σε βρήκαμε, Ευγενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείς στο χώρο σου, που είναι τόσο όμορφα. Το λέω κάθε φορά. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Ραφαέλα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να κάνουμε ξανά αυτό το βίντεο μαζί. Για όλη αυτή τη σειρά που θα ξεκινήσουμε. Ναι, που θα είναι ένα βίντεο το μήνα. Ήταν δική σου έμπνευση. Ναι, αλλά αν δεν μου έστειλες δεν θα την είχα. Οπότε εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσες αυτό το βήμα. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό και για τους γονείς να παίρνουν μια πληροφορία πολύ εύκολα που είναι πολύ σημαντική για αυτούς. Σήμερα είπαμε θα μιλήσουμε για τις εκρήξεις θυμού. Οπότε να σε ρωτήσω εγώ αρχικά, τι είναι οι εκρήξεις θυμού και για ποιο λόγο συμβαίνουν στα παιδιά μας. Ο όρος εκρήξης θυμού στην ψυχολογία συναντάται και ως τάντρουμ. Μπορεί να το έχουν ακούσει μάλλον που διαβάζουν γενικά για αυτό το κομμάτι. Τη συναντάμε συνήθως σε παιδιά ενός έως 4 ετών και θα εξηγήσουμε το γιατί. Γιατί οι εκρήξεις αυτές θυμού ή πανικού, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβανόμαστε, του παιδιού μας εκείνη την ώρα, δεν είναι επειδή έχουμε ένα κακό παιδί ή ένα νευρικό παιδί. Έτσι θα είναι ο χαρακτήρας του, δεν χρειάζεται να μας τρομάξει αυτό. Είναι απλά. Είναι στιγμιαίο. Είναι στιγμιαίο και είναι αναπτυξιακό. Είναι η υπερφόρτωση που μπορεί να βιώσει το παιδί πολλαπλών ερεθισμάτων σε μια συγκεκριμένη στιγμή και αυτό να τον μπλοκάρει πάρα πολύ και να μην ξέρει πώς το διαχειριστεί. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί άλλο το μυαλό του με πιο απλά λόγια. Ότι έχει φορτωθεί τόσο που θέλει απλά να κάνει ένα μπαμ. Υπερφόρτιση, ακριβώς, ακριβώς. Είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κρίση αυτή που βιώνει το παιδί εκείνη την ώρα είναι ο τρόπος του να μας ζητήσει βοήθεια. Να μας πει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το βγάλω πέρα και σε χρειάζομαι, μαμά. Οι λόγοι είναι πολλοί που συμβαίνει μια τέτοια κρίση. Όπως είπαμε, είναι η υπερφόρτωση του νευρικού συστήματος του παιδιού από πληροφορίες. Μπορεί να είναι μια αλλαγή του προγράμματός του που έχει γίνει και το παιδί δεν αισθάνεται άνετα σε αυτό το νέο περιβάλλον. Μπορεί να είναι μια έκθεση σε εμπειρίες μη κατάλληλες για την ηλικία του. Δηλαδή, είναι η λίδα σου τώρα ένα και κάτι. Αν τη βάλουμε να παίξει με ένα άλλο παιδάκι ίδιας ηλικίας, μπορεί να παίξει για λίγο. Μετά μπορεί να κουραστεί, μπορεί να θυμώσει. Αν ζητήσουμε από το παιδί μας να κάνει πράγματα που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι θα θέλαμε. Χωρίς να είναι έτοιμο ηλικιακά να τα κάνει, μπορεί να νιώσει φόβο, άγχος και όλο αυτό να γίνει μια κρίση θυμού. Όλη αυτή την κατάσταση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε να την προλάβουμε, να τη σταματήσουμε πριν συμβεί, πριν υπερφορτωθεί το παιδί και ξεσπάσει? Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόβλεψη στις κρίσεις. Οι μαμάδες γνωρίζουν τα παιδιά τους, μπορούν να το αντιληφθούν ότι κάτι έρχεται. Και ειδικά όταν έχουμε έτσι ένα καινούργιο περιβάλλον με πάρα πολλά ερεθίσματα, είναι σημαντικό να πάρουμε τα μέτρα μας. Οπότε, αν ας πούμε είμαστε στο σούπερ μάρκετ ή αν είμαστε σε ένα πολυκατάστημα παιχνιδιών, είναι σημαντικό να δώσουμε στο παιδί να κάνει κάτι ανάλογο με τις ικανότητές του, ώστε να το περιορίσουμε σε ένα μόνο ερέθισμα. Αν ας πούμε είμαστε για ψώνια, μπορούμε να του πούμε, θέλουμε να αγοράσουμε μήλα. Θα με βοηθήσει να βάλω 3 μήλα στο καλάθι. Ή αν είμαστε σε ένα πολυκατάστημα παιχνιδιών μέρες γιορτών και θέλουμε να αγοράσουμε κάτι στο παιδί, και όχι μόνο για τις μαμάδες, αλλά για όλους τους συγγενείς που μπορεί να πάνε με το παιδί να πάρουν ένα παιχνίδι, δεν το ρωτάμε τι θέλεις. Από όλο, από το, όλο το χάφι. Μιλάω για παιδιά ενός με 4, έτσι, που είναι μικρά, αλλά τους δίνουμε 2 ή 3 επιλογές να διαλέξουν, ώστε να είναι συγκεκριμένα. Και να μην είναι χαοτικά τα ερεθίσματα που τους προσφέρουν. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λες. Δεν ξέρω, πιθανότητα κι άλλες μαμάδες, γιατί εμείς πρόσφατα που πήγαμε να αγοράσουμε χριστουγεννιάτικα πράγματα, είπε γύρω της
όχι απαραίτητα ότι τα ήθελε, αλλά έβλεπε πάρα πολλά πράγματα, παιχνίδια, ναι, στολίδια και την έβλεπα ότι απλά τραβούσε τα πάντα. Από νομίζω από το άγχος που της προκαλούσε να ήταν τόσο, ναι, πολλά και δεν το περίμενε ότι θα μπορέσει να δει τόσο πολλά πράγματα σε ένα μέρος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο στο να κάνουμε μια πρόβλεψη τέτοιας κρίσης. Όμως ο χρόνος αυτός θα μας γλιτώσει μετέπειτα από το έξτρα δράμα και την τροπή που μπορεί να βιώνουμε με ένα παιδί που χτυπιέται, κλωτσάει, πέφτει στο πάτωμα μπροστά σε κόσμο, έτσι, σε ένα μαγαζί. Και στην περίπτωση όμως που δεν το προλάβουμε, είτε επειδή ίσως ήρθε και για μας απότομα, δεν το προβλέψαμε, είτε δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα μπορούσαμε να είμαστε μπροστά σε κόσμο και να μην θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι συμβαίνει. Και το παιδί ξεσπάει. Τότε τι μπορούμε να κάνουμε για να το ηρεμήσουμε? Σίγουρα δεν θα το προλάβουμε πάντα, κάτι θα μας ξεφύγει. Είναι πολύ βασικό πρώτα να ηρεμήσουμε εμείς οι ίδιοι. Να μην αγχωθούμε, να μην πανικοβληθούμε. Ο πανικός μεταφέρεται στο παιδί. Και αν δεν είμαστε εμείς ψυχραιμοί, το παιδί δεν έχει ένα πρότυπο έτσι να ρίξει και τους δικούς του ρυθμούς. Άρα σημαντικό, ηρεμούμε εμείς. Δεν αγχωνόμαστε από την κατάσταση. Είναι μια κατάσταση που ξέρουμε να τη διαχειριστούμε. Έτσι έχουμε όλες τις πληροφορίες. Κατεβαίνουμε στο ύψος του παιδιού. Το λάθος είναι να του πούμε ηρέμησε. Μην κάνεις έτσι. Πώς κάνεις χαζό. Εκείνη τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια το παιδί. Άρα κατεβαίνουμε στο ύψος του. Και το σημαντικότερο που μπορούμε να του κάνουμε, το πιο αποτελεσματικό, είναι μια ζεστή αγκαλιά, τρυφερή αγκαλιά, σταθερή αγκαλιά. Ώστε να παράξει οξυτοκίνη ο εγκέφαλός του και να μπορέσει έτσι να του δώσει το χρόνο και το χώρο να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Κάτι που έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, είναι ότι δεν λέμε ποτέ στο παιδί είσαι κακό για αυτό που κάνεις, κακό παιδί, καλό παιδί, δεν χαρακτηρίζουμε και δεν λέμε, δεν θα πούμε ποτέ ότι τι χαζομάρα είναι αυτή, γιατί μπορεί να αισθανθεί χαζό, ότι λέμε δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις, αυτό που κάνεις δεν είναι τόσο καλό, δεν είναι. Στο λέω για να μου πεις την άποψη πάνω σε αυτό. Μπορούμε, αν μπορούσε το παιδί να μιλήσει, να το πιάσουμε από εκεί, θα έλεγε, μαμά μη με μαλώνεις και μη μου φωνάζεις, γιατί με κάνεις να τρομάζω ή με κάνεις να παγώνω. Και οι φωνές σου δεν έχουν αποτέλεσμα να με βλέπεις να ηρεμώ. Είναι επειδή έχω κοκαλώσει το άγχος και το φόβο μου. Άρα, αν το παιδί μας ηρεμήσει τις δικές μας φωνές, δεν είναι αποτέλεσμα ότι μας άκουσε και κατάλαβε, κατανόησε απαραίτητα την ανάγκη εκείνης της στιγμής να ηρεμήσει. Είναι από φόβο. Έχει τρομάξει. Και προφανώς θα ξαναφρικάρει σε εδώ σε μια αντίστοιχη κατάσταση, γιατί δεν την κατάλαβε, απλά φοβήθηκε και σταμάτησε. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός για να το υπέρ μας στο να χειριστούμε την κατάσταση και να μιλήσουμε και προσωπικά. Και εγώ θα θύμωνα αν δεν μου πέραν το παιχνίδι ή αν μου μιλούσε μια κυρία ή δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή και να έχει το παιδί αναστατωθεί. Πώς θα σου φαινόταν εάν, και να δώσουμε μια εναλλακτική, να στρέψουμε τον ενδιαφέρον του άλλου, αν πάμε τώρα στο διάδρομο με τα φρόλια. Άρα μπορούμε να το προετοιμάζουμε για μια άσχημη κατάσταση που θα συμβεί για κάτι που δεν του αρέσει. Ας πούμε, δεν του αρέσει να πηγαίνει για ύπνο, όταν πλησιάζει η ώρα του ύπνου, του λέμε ότι θέλω να παίξω κι εγώ κι άλλο μαζί σου και καταλαβαίνω ότι και εσύ. Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην ξεσπάσει, το βοηθάμε. Είναι στο κομμάτι της πρόβλεψης και της ενημέρωσης του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι ένα γενικότερο κομμάτι αυτό που αναφέρεις τώρα. Πάντα, όσο μικρό και να είναι το παιδί, νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνει, μπορεί να μην μιλάει ακόμα, αλλά είναι σημαντικό να το προετοιμάζουμε για το τι θα ακολουθήσει. Πολύ σύνηθες, τα μωράκια μηνών γκρινιάζουν πάρα πολύ στην αλλαγή πάνας. Είναι σημαντικό να του λέμε, θεωρούμε ότι δεν κατανοεί, αλλά κατανοεί, μας ακούει. Τώρα θα αλλάξουμε την πάνα, τώρα θα σου ξεκουμπώσει η μαμά τα ρούχα. Όλη τη διαδικασία. Και ότι είναι κάτι που θα τελειώσει, σε λίγο τελειώνει. Προετοιμάζει, ναι. Και μου δίνεις ωραία πάσα να πω εδώ τώρα, μιας και είναι περίοδος γιορτών. Πολλές φορές θα χρειαστεί να πάω με το παιδί επίσκεψη σε συγγενείς που μπορεί να μην θέλει, που μπορεί να το φιλάνε πολύ σφιχτά και να το αγκαλιάζουν. Και είναι πολύ συνήθες να γίνονται εκρήξεις θυμού έτσι, σε σπίτια άλλων, σε επισκέψεις, δεν ξέρω αν έχεις εμπειρία. Εγώ προσωπικά όχι, γιατί είμαι ακόμα μικρή και δεν νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται τόσο πολύ. Αλλά νομίζω είναι κοινωνικό τυχαίο. Ναι, είναι πολύ κοινωνική αυτό. Οπότε όχι ακόμα. Αλλά υπάρχουν παιδιά που αναστατώνονται πάρα πολύ ή που είναι πιο ντροπαλά. Οπότε εκεί πάλι χρειάζεται να προετοιμάσουμε το παιδί και σε καμία περίπτωση να μην το πιέσουμε. Να το πούμε κι αυτό εδώ επ' ευκαιρίας, ότι
δεν πιέζουμε το παιδί ούτε να φιλήσει, ούτε να χαιρετήσει, ούτε να είναι με συγκεκριμένο τρόπο ευγενικό σε επισκέψεις. Όπως νιώθει άνετα, ναι. Γιατί είναι σαν να καταπατάμε τα όρια του έτσι. Ακριβώς. Δεν το αφήνουμε να αισθανθεί όπως θέλει. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε με ένα επιθετικό παιδί, να πω μερικά λάθη που κάνουμε. Του λέμε ότι σου απαγορεύω να το κάνεις αυτό. Μπορούμε να του πούμε ότι δεν σου αφήνω να το κάνεις αυτό, δεν θα θέλω να το κάνεις αυτό. Με ψυχραιμία, με κοφτή φωνή, όχι θυμωμένα. Και να το εξηγήσουμε και το λόγο γιατί. Ναι, ναι, τα όρια ουσιαστικά. Και μια προσοχή εδώ, αν βάλουμε έναν κανόνα, αν βάλουμε ένα όριο στο παιδί, δεν πρέπει μετά να το βάλουμε πίσω. Οπότε το να πούμε μια απειλή που δεν ισχύει, που είναι υπερβολική, μη κάνεις έτσι, δεν θα δεις τηλεόραση 3 μέρες. Τώρα αναφέρομαι σε μεγαλύτερα παιδάκια. Ή δεν θα παίξεις, δεν θα πάμε στις κούνιες για μια εβδομάδα. Αυτό που ακούω πολύ συχνά είναι, αν δεν μαζεύεις τα παιχνίδια σου, θα σου τα πετάξω. Το ακούω πολύ συχνά αυτό, αφού ποτέ κανείς δεν πρόκειται να τα πετάξει. Αφού έχουμε δώσει τόσα χρήματα για τα παιχνίδια. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε απειλές και τιμωρίες που δεν πρόκειται να εφαρμόσουν. Πρέπει ό,τι πούμε να είμαστε σε θέση να το κάνουμε και πράξη. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν το εννοείς, οπότε δεν θα πάρει και στα σοβαρά αυτό που του λες, έτσι δεν είναι. Ναι. Και χάνουμε το κύρος και την πιστεία μας έτσι. Ωραία. Οπότε είναι σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι που κάνουμε συνήθως και δυστυχώς το κάνουν και σε πολλά νηπιαγωγεία νομίζω, δεν ξέρω αν το έχεις συναντήσει, είναι απλά πήγαινε να σκεφτείς και να ηρεμήσεις μόνος σου. Και έχουμε εκεί κάπου στο δωμάτιό του μία καρέκλα ή ένα χαλάκι, η γονίτσα του σκεπτούλη. Έχει συζητηθεί πολύ αυτό και το εφαρμόζουν. Εγώ το ακούω σε μητέρες. Και εγώ το έχω και το θεωρούν ωραία μέθοδο. Εγώ θα πω σήμερα ότι δεν είναι. Γιατί στη δύσκολη στιγμή του παιδιού αφήνουμε το παιδί μόνο του, ενώ μας θέλει μαζί του, μας έχει ανάγκη. Ενώ αυτό το διάλειμμα που του προτείνουμε και όντως χρειάζεται, μπορούμε να το κάνουμε από κοινού, να καθίσουμε αγκαλιά με το παιδί, μαζί στο πάτωμα, να συζητήσουμε, να το δείξουμε πώς το παίρνουμε ανάσα. Κάτι να σκεφτεί μόνο του, γιατί δεν ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να σκεφτεί. Να τραγουδήσουμε ένα τραγουδάκι, δεν θα τα κάνει αυτά μόνο του. Μόνο του θα αισθανθεί απόρριψη, θα αισθανθεί ότι είναι το κακό παιδί. Εγώ πάντα αυτό που λέω σε διάφορα θέματα, που μοιάζει πάρα πολύ καλά σε αυτό, είναι σε ενήλικες. Πώς θα σου φαινόταν όσο το έκανε αυτό ο σύντροφός σου. Τη στιγμή που εσύ είσαι μπερδεμένος και αγχωμένος και έχεις βοήθεια, σου λέει: οκ, κάτι σκέψε το μόνο σου. Δηλαδή, κάτι που δεν κάνουμε μεταξύ μας σαν ενήλικες, για ποιο λόγο να το κάνουμε στο παιδί. Είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή, νιώθει μια ασφάλεια το παιδί, γι' αυτό πανικοβάλλεται, να νιώσει ασφάλεια. Νιώθει ασφάλεια όταν είναι με το γονιό. Όταν ο γονιός ο ίδιος είναι ήρεμος και όταν του δείχνουν κατανόηση. Κάτι ακόμη. Λέμε πολλές φορές ότι τι έκανες εκεί και τρομάζουμε το παιδί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Με στεναχωρείς πάρα πολύ τώρα. Και μόνο που λέω άλλη φράση, αλλάζω αμέσως τον τόνο της φωνής μου. Δεν κάνουμε αμέσως μια επίπληξη στο παιδί. Δείχνουμε όμως ενδιαφέρον και ενδιαφέρον στο να διορθώσει την πράξη του. Μαλώνει με ένα άλλο παιδάκι στο σχολείο. Καλά, γιατί μαλώνεις με αυτό το παιδάκι. Χτύπησες το παιδάκι, θες να πάμε μαζί να του ζητήσουμε συγγνώμη, του άρπαξε το παιχνίδι του, θες να πάμε να του δώσουμε το παιχνίδι. Το μετά έχει σημασία. Η κακή συμπεριφορά, ας το πούμε έτσι, του παιδιού έγινε και πάει. Πάμε να μάθουμε στο παιδί να διορθώνει τα λάθη του. Θα μπορούσαμε να του πούμε πώς θα αισθανόσουν εσύ στη θέση του, γιατί έχω διαβάσει ότι δεν το αντιλαμβάνονται σε κάποιες ηλικίες. Σε μικρότερες ηλικίες δεν το αντιλαμβάνονται γιατί δεν έχει αναπτυχθεί τόσο. Είναι εγωκεντρικές ηλικίες οι πρώτες βρέφικες ηλικίες. Από πότε μπορούμε να το λέμε αυτό ώστε να μπορεί να το καταλαβαίνει. Από 4-5 εκεί. Στην νηπιακή ηλικία αρχίζει το παιδί και μπορεί να συνεργαστεί και να μπει στη θέση του άλλου. Και ένα τελευταίο. Μπορεί, το έχω ακούσει σε μαμάδες, να λένε με τρελαίνεις, τι παιδί έχω κάνει, με βγάζεις έξω από τα ρούχα μου. Μπορούμε να πούμε στη θέση αυτού ότι είσαι θυμωμένος, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Οπότε πάλι το ίδιο που λέγαμε, να μιλήσουμε για τα δικά του συναισθήματα του παιδιού, σε βλέπω αναστατωμένο, σε βλέπω θυμωμένο,
και να μην βάλουμε εμάς εκείνη την ώρα στο κέντρο και το πώς εμείς νιώθουμε και πόσο ρεζίλ μας κάνει το παιδί. Ξέρεις τι απορία μου δημιουργείς, πόσο εύκολο είναι για τη μαμά να μείνει ήρεμη εκείνη τη στιγμή, ώστε να ηρεμήσει και το παιδί της, γιατί μπορεί και για τη μαμά να αισθάνεται ντροπή εκείνη την ώρα ή να αισθάνεται όντως θυμό. Πόσο εύκολο είναι όλο αυτό, τι πρέπει να κάνει. Χρειάζεται να δείξουμε κατανόηση και να μην ζητήσουμε το υπεράνθρωπο από τη μαμά εκείνη τη στιγμή. Γιατί ζητήσουμε το υπεράνθρωπο από τη μαμά εκείνη τη στιγμή. Γιατί υπάρχει πίεση καθημερινότητας, καταλαβαίνω, υπάρχει το στρες, οι υποχρεώσεις, η κούραση. Οπότε όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να χάσουμε και εμείς τον έλεγχο. Πράγματα που μπορεί να κάνει μια μαμά αρχικά είναι να αναγνωρίσει και ένας πατέρας ενδεχομένως. Να αναγνωρίσουν πότε φτάνουν στα όρια τους και να αναγνωρίσουν τι είναι αυτό στην πραγματικότητα που τους θυμώνει. Τους θυμώνει το γεγονός ότι το παιδί τους, ας πούμε, γκρινιάζει σε ένα πολύ κατάστημα γιατί νιώθουν ήδη ντροπή ή νιώθουν ενοχή ή αγνοεί τους κανόνες τους ή αντιμιλάει. Άρα είναι σημαντικό να δούμε τι μας εκνευρίζει σε πρώτη φάση. Τι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως. Μερικά έτσι tips για το πώς είναι σημαντικό να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση είναι ότι πρώτον, κάτι που το έχουμε ακούσει πολλές φορές αλλά ισχύει και έχει βάση, μετρήστε τα μέχρι το 10. Mm. Πάρτε ένα διάλειμμα, ελέγξτε λίγο την αναπνοή σας. Αν φωνάξετε εκείνη την ώρα θα χάσετε το δίκιο σας. Επίσης, ένα παιδί που ξέρει ότι η μαμά δεν θα μου φωνάξει μπορεί πιο εύκολα να διαχειριστεί την κατάσταση όπως είπαμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα εμβρασμό, ηρεμούμε εμείς οι ίδιες και μετά εξηγούμε στο παιδί τι δεν μας άρεσε στη συμπεριφορά του ενδεχομένως. Ένα δεύτερο είναι ότι μπορούμε να φύγουμε και σε άλλο δωμάτιο. Εάν έχουμε την σιγουριά και την ασφάλεια ότι το παιδί δεν κινδυνεύει στο δωμάτιο που το αφήνουμε ή το αφήνουμε με κάποιον άλλον, είναι σημαντικό να πάρουμε και εμείς το χρόνο μας και το χώρο μας. Ηρεμήσουμε τα δικά μας συναισθήματα πρώτα. Και μετά να επιστρέψω. Επειδή εγώ σκέφτομαι ότι. Και πρόσφατα έγινε αυτό. Στεκόμουν έτσι για να ηρεμήσω τον εαυτό μου και η Λίδα με κοιτούσε. Οπότε τη φαίνεται ίσως περίεργο αυτό. Πρέπει να το πούμε του παιδιού ότι χρειάζομαι χρόνο. Έτσι δεν φεύγουμε απλά. Το προετοιμάζουμε. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις αυτό. Θέλω λίγο να με αφήσεις να ηρεμήσω. Ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες παιδιά το καταλαβαίνουν πάρα πολύ. Αυτό και το εκτιμούν και θα κάνουν και το ίδιο και εκείνα αργότερα. Και συζητάμε αργότερα ή πρώτα ηρεμούμε το παιδί και μετά παίρνουμε το χρόνο μα. Ηρεμούμε εμείς και μετά έχουμε την ευκαιρία να ηρεμήσουμε και το παιδί. Mm-hmm. Εξαρτάται κάθε φορά πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Αν είμαστε σπίτι μας μπορούμε να το κάνουμε, αν είμαστε σε έναν δημόσιο χώρο πολύ πιο δύσκολα. Μπορούμε να κάνουμε το μετράμε μέχρι το 10 και παίρνω μια ανάσα. Είναι σημαντικό να ελέγξουμε και τον τόνο της φωνής μας. Πέρα από το τι θα πούμε, έχει να κάνει πολύ με το πώς θα το πούμε. Και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή που εμείς χαμηλώνουμε την ένταση, αυτό που θα πούμε θα βγει λιγότερο επιθετικά. Και μας ηρεμεί και εμάς τις ίδιες. Mm-hmm. Άρα δοκιμάστε να πείτε ψιθυριστά την επόμενη φορά αυτό που θέλετε στο παιδί σας. Το σταμάτησε να κάνεις έτσι, ας πούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά σου. Με το που ψιθυρίσετε. Θα πέσει αμέσως η ένταση στο δωμάτιο. Και ένα τρίτο είναι ότι δώστε τους την ευκαιρία να μιλήσουν, να αιτιολογήσουν τη συμπεριφορά τους. Μπορεί να πούν μια δικαιολογία, μπορεί να βάλουν τα κλάματα. Είναι ο τρόπος να δείξουν ότι τα παιδιά, ότι στεναχωριέμαι και εγώ πάρα πολύ με αυτό που συνέβη. Και είναι σημαντικό, νομίζω το ξαναναφέραμε, ότι δεν απειλούμε τα παιδιά. Και αποδεχόμαστε αυτό που μας λένε εκείνη τη στιγμή ως δικαιολογία, έτσι. Δεν το καταρρύπτουμε. Όχι. Είναι αυτό που μπορεί να πει. Mm. Δεν είναι ένα κακό παιδί που πάει να ξεγελάσει, ας πούμε, με έναν τρόπο. Οπότε είναι σημαντικό να του πούμε ότι ήταν λάθος το που έκανες, με στεναχώρησε η συμπεριφορά σου. Θα το ακούσει το παιδί αυτό. Αλλά το προσαρμόζουμε στο τι είναι σε θέση να κατανοήσει το ίδιο. Και να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι όλα μπορούν να διορθούν. Τίποτα δεν χάθηκε μετά από μία κρίση, μετά από μία έκρηξη θυμού. Είμαστε πάντα δίπλα τους και τα βοηθάμε να συνειδητοποιήσουν τι κάνανε και κυρίως να διορθώσουν το μετά. Όμως η απορία νομίζω που δημιουργείται σε πολλές μαμάδες είναι ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα με το διάλογο ή τη συζήτηση. Πρέπει κάποια στιγμή να τιμωρήσω. Mm-hmm.
μου δίνεις μια πολύ ωραία ευκαιρία εδώ πέρα να μιλήσουμε για την θετική πειθαρχία, αν μπορούμε να το πούμε, για τη θετική γονεϊκότητα. Τι λέει η θετική γονεϊκότητα εν ολίγης? Λέει ότι μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά συνέπειες και όχι τιμωρίες. Γιατί η τιμωρία είναι σαν ένα είδος εκδίκησης ή βίαιης πειθάρχησης του παιδιού, ενώ η συνέπεια είναι ένα λογικό επακόλουθο της πράξης του παιδιού. Μαθαίνει δηλαδή ποιες συμπεριφορές λειτουργούν και ποιες όχι. Ας πούμε, έριξες το γάλα σου, θα το σκουπίσεις. Όχι, δεν θα δεις τηλεόραση. Γιατί είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση, ναι, με αυτό που έγινε. Ναι. Ουσιαστικά η τιμωρία δεν λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Και δεν λειτουργεί γιατί διδάσκει στα παιδιά, δεν διδάσκει μόνο στα παιδιά πώς να χειρίζονται τα προβλήματά τους, τους μαθαίνει μόνο πώς να, τι να μην κάνω. Άρα ξέρω πολύ καλά τι να μην κάνω, αλλά τι να κάνω στη θέση του. Επίσης χρησιμοποιούμε στην τιμωρία το φόβο και την ντροπή για να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του παιδιού και αυτό βλάπτει τη σχέση μας. Mm. Ενώ η συνέπεια μπορεί να κατανοήσει το παιδί ότι δεν εκδικούνται οι γονείς, απλά προκύπτει από την πράξη που έκανα μια δυσάρεστη έτσι, συνέπεια. Άρα μας βοηθάει στο να μας εμπιστεύεται το παιδί, στο να μην δημιουργείται δυσαρέσκεια, μια συνέπεια. Κάτι ακόμη είναι ότι δεν μας διδάσκει, δεν διδάσκει στα παιδιά καλύτερη συμπεριφορά. Απλά τους δίνει έτσι τον τρόπο να μας χειρίζονται, γιατί μαθαίνουν τι χρειάζεται να κάνω για να μην με πιάσει η μαμά στα πράσα. Το κάνουν πλέον, ναι. Μαθαίνει στα παιδιά να αποφεύγουν την τιμωρία με έναν τρόπο, όχι ότι ξέρω τι θα κάνω, αλλά ξέρω πώς να κρυφτώ για να μην έρθει η τιμωρία. Και διεγκώνουν τα συναισθήματά τους. Γιατί αν νιώθουν απογοήτευση, τα εξαγριώνει με τιμωρία. Και τότε δεν είναι σε θέση να μάθουν το μάθημα που θα μπορούσαν. Είναι αναστατωμένο. Εγώ νομίζω ότι τους προκαλεί αναστάτωση και το γεγονός ότι εγώ θα σε μαλώσω για κάτι που έκανες, αλλά όταν κάνω το ίδιο εγώ, απλά θα το μαζέψω. Δεν θα έχω κάποια άλλη επίπτωση. Οπότε το να το μάθεις και εσύ να το καθαρίσεις, νομίζω είναι πολύ δίκαιο. Και αυτό που λες. Ναι, ναι. Ουσιαστικά να καταλάβει το παιδί ότι ποιες συμπεριφορές να κάνει. Όχι τι να μην κάνει. Θέλει να τι να κάνει. Αυτή είναι η θετική στάση στη γονεϊκότητα. Και αυτός είναι ο στόχος μας εν τέλει. Όχι να μάθει την αποφεύγει, να μάθει ποιες συμπεριφορές είναι λειτουργικές και θα το βοηθήσω στη ζωή του. Αν το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα μας δώσεις κάποια ακόμα παραδείγματα πάνω στο συγκεκριμένο με τις συνέπειες. Να πούμε απλά ότι πετάει κυριολογίες. Ένα παράδειγμα. Το να πούμε, ας πούμε, ότι. Και εδώ να ενώσω τις λογικές συνέπειες που μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Το να πούμε θα τις πετάξω στα σκουπίδια, ας πούμε, μπορεί να μοιάζει μια λογική συνέπεια αφού βρωμίζουν το σπίτι, τις πετάμε, αλλά μπορεί να μην θέλει να το κάνουμε. Οπότε, αν πετάς τις κυριολογίες στο πάτωμα, θα τις μαζέψεις και δεν θα παίξεις με αυτές. Ή, ας πούμε, είπαμε, αν ρίξεις το γάλα κάτω, θα το σκουπίσεις μόνος σου. Ή αν πετάξεις τα παιχνίδια σου στο πάτωμα, θα τα πατήσεις και θα χτυπήσεις. Και καμιά φορά ίσως χρειάζεται να αφήσουμε και στο παιδί σε καταστάσεις που δεν κινδυνεύει να δει το ίδιο το ότι αυτά που του λέμε θα έχουν συνέπειες. Και η μάθηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, η βιωματική μάθηση για ένα παιδί. Δηλαδή, εννοείς για να γίνει και πιο ξεκάθαρο ότι αν πάει να αφήσει το ποτήρι του στη γωνία του τραπεζιού, να μην του πούμε «Α, θα πέσει», να το αφήσουμε. Θα το πούμε, αν δούμε ότι το ξανακάνει και γελάει και παίζει με αυτό, δεν χρειάζεται εκεί να πούμε μια τιμωρία. Του πούμε «Οκ, δες το». Δες τι θα γίνει. Ναι, γιατί εκεί δεν κινδυνεύει το παιδί, έτσι. Αν έχεις καρφαλώσει ένα παιχνίδι στην παιδική χαρά και κινδυνεύει, δεν θα πούμε «Δες το μόνο σου». Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι αλλαγές θέλουν χρόνο, θέλουν επιμονή, έτσι και υπομονή από εμάς και επανάληψη στο να μάθει το παιδί ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές. Και να αναφέρω εδώ ως κλείσιμο κάτι που έλεγε ο Σίγκελ, ένας παιδοψυχίατρος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την τιμωρία, ότι την ώρα που ένα παιδί το τιμωρούμε ή το αγνοούμε, εκκρίνεται στον εγκέφαλο του κορτιζόλη. Κορτιζόλη εκκρίνεται στον εγκέφαλο των παιδιών και όταν χτυπάνε. Γιατί λοιπόν, αν ένα παιδί χτυπήσει το γόνατό του,
θα το πάρουμε αγκαλιά και θα το μιλήσουμε τρυφερά και θα προσπαθήσουμε να το ηρεμήσουμε. Ενώ ένα παιδί που βρίσκεται στη σύγχυση μιας κρίσης θυμού, θα το φωνάξουμε και θα το τιμωρήσουμε. Και δεν θα κάνουμε το ίδιο και σε εκείνη την περίπτωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμο νομίζω όλα αυτά που μας είπες και πρέπει να βοηθήσει. Θεωρώ ότι βοήθησαν πολλές μητέρες. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Πριν τελειώσουμε, θέλω να πω ότι με την Ευγενία που είπαμε ότι η έδρα της Αέλειας είναι στο Βόλο, μπορείτε να κάνετε και συνεδρίες μέσω Skype, όποιος ενδιαφέρεται, κάνει και εξ αποστάσεως. Και θα ήθελες να μας πεις κάτι... Να πω, επειδή βλέπω ότι σε παρακολουθούν πάρα πολλές μαμάδες και νεαρές στο ρόλο αυτό, ότι θα αφήσουμε το email του κέντρου όσοι θελήσουν να κάνουν συνεδρίες είτε από κοντά είτε εξ αποστάσεως μέσω Skype Messenger να έχουν μια έκπτωση 15% για τις 10 πρώτες συνεδρίες τους. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Από κάτω θα αφήσω όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και το Instagram, έχει το Facebook. Και okay. Facebook βέβαια. Ναι, και το Facebook και το email, οπότε θα μπορείτε να επικοινωνήσετε και να δείτε. Και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες άμα τις χρειάζεστε. Θα τα πούμε σε ένα μήνα. Θα τα πούμε σε ένα μήνα με επόμενο βίντεο. Θα κάνουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα έχουμε ήδη συζητήσει. Ας δούμε τι θέματα που τους ανέφερα. Μπορείτε φυσικά και να προτείνετε, εγώ πάντα του ζητάω στο Instagram να προτείνουν κιόλας και σε κάθε θέμα που κάνουμε του ζητάω να κάνουν και ερωτήσεις. Μα θα ανοίξουν να δούμε τι εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.